σε σχέση με τις αντιρρήσεις ή τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν, είναι η ερώτηση της δημοσιογράφου. Καταρχάς, ο κύριος Σόιμπλε, θέλω να σας πω, στο Eurogroup πριν από 2 εβδομάδες όλα τα κράτη της Ευρωζώνης είπανε ότι βασιζόμενοι στην εθνική οικονομική τους κατάσταση δεν μπορούν να προβούν σε κάποιο είδους κούρεμα αν δεν υπάρχει κάποιος περαιτέρω εγγύηση. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε κούρεμα και εγγύηση. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Αυτό είναι κάτι τα περισσότερα κράτη-μέλη το ετώνησαν πριν από 15 μέρες. Για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να λέτε ότι αυτό είναι ένα γερμανικό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα της Ευρωζώνης. Εγώ πρέπει να το πω. Και όλοι είπανε ότι με το σχήμα το οποίο έχουμε δημιουργήσει με τις ομπρέλες προστασίας εδώ και τώρα με ένα κούρεμα δεν μπορούμε αυτό να το περπατήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο και κάτι τέτοιο μας είπε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είπε όχι, δεν μπορούμε. Πρέπει να βρούμε μία λύση. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Είμαι σίγουρος ότι σήμερα, θέλω να ελπίζω ότι δεν θα πάμε μέχρι αργά το βράδυ. Έχουμε τη διάθεση να βρούμε μία λύση και αυτό είναι το βασικό. Ξέρουμε όλοι για μία τηλεδιάσκεψη το Σαββατοκύριακο τι θα κάνουμε. Θα πούμε ποια είναι τα στοιχεία στα οποία φτάσαμε ως συμπέρασμα σε όλους τους άλλους συναδέλφους. Η προετοιμασία ήταν η καλύτερη δυνατή. Εγώ μόλις μίλησα με τον Γάλλο συνάδελφο και είμαι απόλυτα σίγουρη ότι η προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί για να μπορούμε σύντομα να προβούμε σε μία τελική λύση. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, κοιτάξτε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προφανώς θα συμπλέψει. Ήταν μία προϋπόθεση. Αυτό. Εδώ και 2,5 χρόνια δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και μεταξύ μας δεν έχουμε διαφορετικές γνώμες ή αν θέλετε υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις. Και εμείς το Bundestag θα δεχθεί μόνο μία θέση όπου και η Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περπατούν μαζί. Ξέρω ότι πολλοί σκέπτονται, υπάρχουν σενάρια, δεν ολοκληρώσαμε την τελευταία εβδομάδα, αλλά είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα ολοκληρώσουμε. Ακούσαμε τον κύριο Σόιμπλε, Γιώργο Παπά. Τα είπε όλα, έτσι. Ναι. Καλά. Ναι, νομίζω ότι δύο πράγματα είπε ό,τι αφορά το κούρεμα.